Η αιωλική ενέργεια μαζί με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας. Τι γίνεται όμως με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι ανεμογεννήτριες όταν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, επιβαρύνουν εκ των υστέρων το περιβάλλον ή ανακυκλώνονται για να εξυπηρετήσουν την κυκλική οικονομία? Πάμε να δούμε όλες τις απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί. Η αιωλική ενέργεια μαζί με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια της Ευρώπης για την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα αλλά και στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας. Την ίδια ώρα, η αιωλική ενέργεια φαίνεται πως υπηρετεί και τους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Τι γίνεται λοιπόν με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι ανεμογεννήτριες όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους? Το 85 με 90% των υλικών των ανεμογεννητριών ανακυκλώνεται πλήρως. Προκύπτουν χρήσιμα υλικά αξίας που χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας. Πρόκληση αποτελούν τα πτερήγια, τα οποία περιέχουν σύνθετα υλικά, η ανακύκλωση των οποίων είναι ακόμα ζητούμενο. Πού καταλήγουν λοιπόν τα πτερήγια των ανεμογεννητριών? Η συνηθέστερη χρήση είναι η παραλαβή τους από διαπιστευμένες εταιρείες, οι οποίες τα τεμαχίζουν και τα διοχετεύουν για ενεργειακή αξιοποίηση σε άλλες βιομηχανίες, κυρίως τη βιομηχανία τσιμέντου. Σε κάποιες χώρες όμως, τα πτερήγια ανεμογεννητριών καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής σταφής, γεγονός παντελώς ασύμβατο με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, καθώς έτσι κατασπαταλούνται πολύτιμοι πόροι, ενώ παράλληλα προκύπτει και ένα σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και ο στόχος της αιωλικής βιομηχανίας είναι να γίνει τα επόμενα χρόνια 100% ανακυκλώσιμη. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιωλικής Ενέργειας καλεί για απαγόρευση ταφής πτερυγίων στην Ευρώπη μέχρι το 2025, με αρκετές χώρες να το έχουν κάνει ήδη πράξη, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Φιλανδία. Προς αυτόν τον σκοπό γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο καινοτόμες αλλά και φάνταστες προσπάθειες ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πτερυγίων των ανεμογεννητριών. Τμήματά τους γίνονται έπιπλα ή χώροι αναψυχής, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως υλικά για τη δημιουργία ηχοπετασμάτων με στόχο τη μείωση της έντασης των ήχων από την κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους. Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας κατασκευάστηκε παιδική χαρά 1.000 τετραγωνικών μέτρων από ανακυκλωμένα μέρη αιωλικών πάρκων και έτσι τα παιδιά παίζουν σήμερα σε λαβύρινθους, τσουλήθρες και τούνελ που είναι όλα φτιαγμένα από πτερήγια παλιών ανεμογεννητριών. Στη Δρέσδη της Γερμανίας, εταιρεία δίνει μια δεύτερη ζωή σε παλιά πτερήγια, μετατρέποντάς τα σε έπιπλα υψηλής αισθητικής. Αντιαισθητικές λεπίδες μεταμορφώνονται σε πολυτελείς ξαπλώστρες, πάγκους και καρέκλες, με την εταιρεία να παραδίδει μαθήματα στο πώς μπορεί να συνδυαστεί η βιωσιμότητα με το design. Αλλά και στην Ελλάδα, πτερήγια από παλιά αιωλικά πάρκα μετατράπηκαν σε παγκάκια για τους επισκέπτες του Μήλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Ο αιωλικός κλάδος λοιπόν κάνει σημαντικές προσπάθειες ώστε να είναι πράσινος και καθαρός, όχι μόνο όσο οι ανεμογεννήτριες είναι πλήρως λειτουργικές, αλλά και όταν κλείσει ο κύκλος της ζωής τους, ώστε να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους της κυκλικής οικονομίας.